Ένα λεπτό να απαντήσουμε λίγο. Πάντως θέλω να σε καλύψω, γιατί το πλατιάσαμε πολύ, θέλω κάτι να ρωτήσω εγώ. Να καταλάβω λίγο. Αυτό που λέμε κοινοτροπικό οικισμό. Πριν 25 χρόνια ήμουν σύμβουλο στην τοπική στην κοινότητα Μοχωρίου. Τότε υπήρχε ένα σχέδιο για τα κοινοτροπικά πάρκα, θυμάστε. Που θα δίνω υποτίθεται μια περιοχή. Δεν έχουμε καταλάβει τι θα γίνει τώρα. Τότε λέγαμε ότι θα μα δώσουν μια κοινοτροπική ένταση με υπομονέ για να σταθούν οι στάθμοι μα. Να μου εξηγήσετε τώρα να καταλάβω από το σχέδιο του κοινοτροπικού οικισμού τι θα είναι. Δηλαδή, θα έχουμε έναν χώρο που θα πάμε όλε τι μονάδε μα τι κοινοτροπικέ του Μοχωρίου παράδειγμα. Θα γίνουν έργα υποδομής, θα σταθούν εκεί. Αυτό δεν θέλω να καταλάβω, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Θα σας απαντήσω για να μην τα... Λοιπόν, κοινοτροφικός οικισμός σημαίνει ότι χαρακτηρίζουμε ένα χωριό με τις υπάρχουσες δομές, με τους υπάρχοντες στάβλους, για να διευκολύνουμε την κατάσταση και να μην τους υποχρεώσουμε να κάνουν καινούριους στάβλους. Το χαρακτηρίζουμε και κοινοτροφικός οικισμός. Αυτό που λέτε εσείς, ουσιαστικά ήταν μια υπόθεση που αφορούσε την Ελλάδα μεταξύ 85-95, όπου έπρεπε να κάνουν οι Δήμοι, να το ολοκληρώσουμε, έπρεπε να κάνουν κοινοτροφικές ζώνες. Δεν έγιναν αυτές. Άρα μιλάμε για υφιστάμενες καταστάσεις, οι οποίες θα αποχαρακτηριστούν και θα μπορέσουν οι άνθρωποι να κρατήσουν τα ζώα τους μέσα. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το δέχονται όλοι οι κάτοικοι. Όλοι οι πλειοψηφία. Η πλειοψηφία. Λοιπόν, να σας πω. Επειδή αυτό το θέμα το συζητήσαμε με τον Υπουργό. Λοιπόν, οι γενικές συνεδρεύσεις θα είναι κατά πλειοψηφία. Όταν μετά αποφασιστεί από εσάς και μας κατατεθεί η πρόταση της απόφασης που θα πάρει κάθε γενική συνέλευση, εμείς θα την προτείνουμε στον Υπουργό. Ο Υπουργός θα νομοθετήσει και θα λέει, παραδείγματος χάρη, το Αμοχώρι είναι κοινοτροφικός οικισμός. Δεν πάει να κάνει οπωσδήποτε μεταένσταση, τελείωσε η ιστορία. Δεν υπάρχει τίποτα. Έλυξε το θέμα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να πάρετε στις αποφάσεις. Εσείς θα προτείνετε στους κατοίκους. Αυτή είναι η υποχρέωσή σας πάνω στο θέμα αυτό. Και οι κάτοικοι θα αποφασίσουν ποιες περιοχές θα χαρακτηριστούν, ποιοι θα είναι κοινοτροφικοί οικισμοί. Ναι, και να τελειώνουμε με αυτό. Και τα υπόλοιπα θέματα που είναι περιμετρικά, αυτά θα τα δούμε με το Υπουργείο, εντός των ορίων που είναι δηλαδή γύρω-γύρω, για να μπορέσει να προχωρήσει η απόφαση αυτή του Υπουργού, που θα χαρακτηρίσει κάθε περιοχή. Λοιπόν. Ένα χωριό, να πω κάτι, ένα χωριό μπορεί να το χαρακτηρίσει όλο. Όλο. Για αυτές τις αποφάσεις πώς θα γίνουν, θα πάω σε κάθε ένα το σπίτι. Όχι, θα κάνετε γενική συνέντευξη, είπαμε. Θα πάρετε λαϊκή συνέντευξη, θα κάνετε όλο το χωριό, θα το καλέσετε όλο το χωριό. Πώς θα γίνει η ψηφοφορία, θα γίνει. Ναι, μεταξύ σε ποιους ψηφοφορίες. Πώς θα γίνει, θα γράψει όλες τις σύγκρασες του ότι έχουν. Θα κάνετε καταστάσεις. Έτσι, με καταστάσεις. Ναι, καταστάσεις, βέβαια. Θα έχει παρουσιολόγιο εδώ. Να τελειώσω λίγο με τις ερωτήσεις που έχουν γίνει και να δει μετά θα μου ατατσιθούν. Παιδιά, κοίτα, θα θυμόμαστε. Καταρχάς, στον κύριο Καρακόλη θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε αυτή η μορφή του μέχρι του 16 τι θα είναι, τι θα είναι, αν δεν πάρουμε, αν δεν έρθει στα χέρια μας γραπτός, κρίτα μάνε. Ένα το κρατούμενο που σημαίνει ότι οτιδήποτε και να σας πούμε θα είναι απλή υποτολογία. Δεύτερον, όσον αφορά το αν είμαστε αν πρέπει να βγάζουμε αυτές τις διαταγές από μάχης. Δυστυχώς, ο 4056 προβλέπει από τη στιγμή που έχει γίνει καταγγελία, είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί αλλιώς χάνουμε την... Φεύγω στο σπίτι μου και εγώ και ο κύριος Μοντός, είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε διαταγή απομάκρυνσης. Βρήκαμε το παραθυράκι που λέει ότι ο κάθε ένας από αυτούς που βγαίνει διαταγή απομάκρυνσης μπορεί να κάνει ένσταση κάτω στο Υπουργείο. Ευτυχώς, στο Υπουργείο δεν είχαν τμήμα ενστάσεων. Γι' αυτό και έχουν καθυστερήσει μέχρι τώρα. Κάποια στιγμή όμως που θα γίνει η επιδίκαση αυτών των ενστάσεων και θα είναι, σας πληροφορώ, όλες απορριπτικές, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Εκεί θα γίνει χαμός. Άρα με λίγα λόγια. Δεν είναι θέμα αλτίνης. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος εγώ να υπογράψω. Εκεί φαίνομαι και ακούω τα εξαμάξεις από ορισμένους που δεν καταλαβαίνουν ότι είμαι ένα, η εκτελεστική εξουσία είμαι εγώ. Νομοθετική, έρχεται η νομοθεσία, πρέπει να την εκτελέσω. Βλέπω στο πρόσωπό μου τον εχθρό, ότι εγώ τους διώχνω. Αλίμονο. Από εκεί και πέρα. Να καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία, ήδη την έχουμε αναστείλει με αυτά τα κόλπα. Τα στείλαμε κάπου. Όχι, δεν εκδικάζεται. Όχι, κάναμε στραβά μάτια. Έρχονται όμως επίμονας οι ίδιοι και οι ίδιοι και καταγγέλνουν. Έχουμε δυστυχώς
άτομα, κτηνοτρόφους, απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν γίνει επαγγελματίες καταγγελτές, δυστυχώς. Καταρχήν, κύριε Περιφερειάρχα, είναι μια πρωτοβουλία η οποία την έχει ανάγκη ο νομός. Κατά τη δική μου άποψη όμως, επειδή αυτά τρέξαμε για αυτές τις διαδικασίες από το 2011 μέχρι το 2014, υπήρχε μια παραπλάνηση από τα Υπουργεία. Εγώ θέλω να κάνω την εξής διευκρίνηση. Εγώ αύριο θα σας φέρω από το ΔΔΔ Προτερού ομόφωνη απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης. Και τι θα γίνει. Η στάβλη είναι σε έκταση του Δημοσίου. Ναι, μεν δίπλα από τον οικισμό, αλλά του Δημοσίου ή του Δήμου η έκταση. Θα έρθει ο υπάλληλος ο κύριος Χόντος, θα μας εγκρίνει την όλη κατάσταση, δεν ξέρω, με την παραδοσιακή διαδικασία. Γιατί η δική μας στάκλη στο Βροντερό είναι με μια άλλη διαδικασία, παραδοσιακή, με καλάμια, με πέτρα. Γιατί αν δεν είναι έτσι, το πρωί με το 20 υπό το 0, θα τα βρούμε τα ζώα να χαμογελάνε. Θα έρθει και θα εγκρίνει την άδεια ή θα πάμε σε μια τοπογραφική αποτύπωση. Σε μια περιβαλλοντολογική μελέτη, την οποία εγώ προσωπικά έχω στα χέρια μου από το 2009, τοπογραφική αποτύπωση. Τοπογραφική αποτύπωση. Περιβαλλοντολογική μελέτη. Όλα. Τα έχω καταθέσει. Προσπάθησα να τα καταθέσω. Στην περιφέρεια. Περιφέρεια, μέσα είναι στη Διεύθυνση Δασών. Η Διεύθυνση Δασών μέσα είναι στην περιφέρεια της Κοζάνης. Λοιπόν, ποτέ δεν βρήκα άκρη. Και εγώ που ήμουν και ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα στη διαδικασία. Δεν βρήκα άκρη. Έχω την τοπογραφική αποτύπωση πληρωμένη. 2.800 ευρώ, άλλα τόσα τα περιβαλλοντολογικά και τα έχω στο σιρτάρι. Εάν εγώ σας φέρω σε μια εβδομάδα αυτή την απόφαση και από άλλα δημοτικά διαμέρισματα και θα αναφερθώ και συγκεκριμένο άλλο δημοτικό διαμέρισμα, με την διαδικασία της καταγγελίας που αναφέρθηκε ο κ. Σαλτίνης και έχει απόλυτο δίκιο, εμείς όμως δεν επιτρέψαμε έναν άνθρωπο, δηλαδή το βράδυ ήταν η νοικοκίνηση με 250 πρόβατα και επειδή κάποιος τρελάθηκε, τον κατήγγειλε, την άλλη μέρα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να καταστραφεί, τον προστατεύσαμε, έχει μπει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία τώρα στο Δέλτα της Πύλης, έχει και τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, γιατί έτσι πρέπει. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής είναι να προστατεύει τον πολίτη, όχι να του κόβει τα πόδια και το κεφάλι. Και επανέρχομαι στο πρώτο θέμα. Θα δείτε να μας δώσετε τις άδειες ή να βάλουμε φωτιά τους στάβλους και να τους κάψουμε. Γιατί ξέρω που θα καταλήξουν. Εκείνοι οι κύριοι εκεί κάτω στο Υπουργείο λένε φέρτε μας αυτό και να θα νομοθετήσουμε. Γιατί δεν νομοθετεί ο κύριος Υπουργός να νομοθετήσει με μια πιο απλή διαδικασία και να ξέρουμε ότι αν πλέον πάρει απόφαση Λαϊκής Συνέλευσης και έχει πλειοψηφία, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει ξενοδοχειακή μονάδα στο ΔΔΔ της Πύλης και 5 μονάδες δημοτροφικές. Γιατί να καταδικαστεί αυτή η μονάδα που κάποιος κύριος επένδυσε εκεί για να κάνει 10-20 δωμάτια. Καταδικάζεται ο νομός, το δημοτικό διαμέρισμα, αν πάρει μια απόφαση ότι πλέον το χωριό αυτό είναι κτηνοτροφικό. Άρα τι θα διαλέξουμε, το μήλο ή το πορτοκάλι. Και θα υπάρξουν και οι αντιδράσεις και την πλοκυνένα. Απλά, πιο απλά, αν φέρουμε απόφαση, θα πάρουμε άδειες. Για τις άδειες, για την ομοθέτηση από τον Υπουργό, υπάρχει δέσμευση του Υπουργού ότι θα πάρθει απόφαση και θα χαρακτηριστεί το χωριό κτηνοτροφικός οικισμός. Τώρα για τις άλλες τα διαδικαστικά σας απαντήσει ο κύριος Φόντος και ο κύριος Σαλτίνης. Δυστυχώς η αδειοδότηση ακόμα και των πρόχειρων καταλυμάτων προαπαιτεί τοπογραφική άδεια και περιβαλλοντολογική άδεια. Είναι στα προαπαιτούμενα. Είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Για να έρθει στον φάκελο μέσα που θα έρθει σε εμάς για να πάμε και να εγκρίνουμε μια άδεια πρόχειρου καταλύματος, προαπαιτούνται αυτά. Δεν μπορούμε να τα υπερκεράσουμε. Άρα με λίγα λόγια. Το Υπουργείο πρέπει να τα καταργήσει αυτά με νομοθετικό διάταγμα ή πρέπει να υπάρχουν. Άρα όσον αφορά
δημόσιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις πρέπει να χαρακτηριστούν, να πάρθει άδεια και μετά. Κυρία Τσίλη, ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχει τη δυνατότητα ο κάθε κτηνοτρόφος σήμερα να κυνηγήσει τις τοπογραφικές αποτυπώσεις και τα περιβαλλοντολογικά αυτά έχουν οικονομικό κόστος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο κτηνοτρόφος είναι το χειρότερο επάγγελμα σήμερα. Λοιπόν, που δεν έχουν ψωμί να φάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί ο άλλος να πάει να πληρώσει το κρατική αποτύπωση. Αυτό λέμε. Ένας νόμος να περάσει στην υφιστάμενη κατάσταση, αφού θεωρηθεί κτηνοτροφικός οικισμός, να θεωρήσετε και να δώσετε άδεια στο γόνατο. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κύριε Τσέπα, μου λέτε 32 χρόνια δίπλα στον κτηνοτρόφο είμαι. Μαζί τρώμε, μαζί πίνουμε, αλίμονο. Δεύτερον, δεν είμαι εγώ αυτός που νομοθετεί, ούτε μπορώ εγώ να αλλοιώσω την νομοθεσία. Απλά είπα και προηγουμένως είμαστε ένα εκτελεστικό όργανο. Αν και εφόσον υπάρξει μια δυνατότητα να αυτά εδώ πέρα να παραβληθούν μέσα από κάποια υπουργική απόφαση, καλώς. Αλλιώς είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, ο κύριος Σπύρος, εάν αυτός ο υπουργός αλλάξει σε 15-20 μέρες ή σε 3 μήνες, θα έχει να αρχίσει μια διαδικασία με τον άλλον υπουργό πάλι εξ αρχής. Γιατί τα ζήσαμε και αυτά. Δεσμευόταν ο Καλαφάτης για περιβαλλοντολογικές διαδικασίες, ενώ ήξερε ότι σε 20 μέρες θα παραιτηθεί. Και μετά πρέπει να πάμε πάλι για τα ίδια θέματα με το άλλο πρόσωπο. Στα 7 χρόνια που είμαι υπάλληλος πάνω στη Διεύθυνση Γεωργίας, όπως την ξέρετε εσείς, έχουν αλλάξει 7 υπουργοί. Αυτό είναι ο πρόβλημα. Κάθε χρόνο δηλαδή ουσιαστικά αλλάζει ένας υπουργός. Φαντάζεσαι. Αλλάζει και η νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι για ό,τι καινούργιο μιλάμε σήμερα, δεν έχει έρθει ακόμα ΦΕΚ να το δούμε γραμμένο για να σας μπορέσουμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες. Ωστόσο όμως, το ευχάριστο και το παρήγορο είναι ότι όσα χρόνια λέγαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση για το δικιά μας την περιοχή, για το δικό μας το νομό, το καταφέραμε τώρα μόλις πριν από λίγες μέρες με την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη κάτω στο Υπουργείο για να μας ακούσουν επιτέλους μία φορά και να κάνουν πράγματα πραγματικότητα που θα αφορούν εμάς, εδώ, τη δικιά μας περιοχή. Οι νόμοι όταν βγαίνουν για όλη την Ελλάδα, η δικιά μας περιοχή έχει ιδιαιτερότητες. Αυτό θα το διαχειριστούμε εμείς ανάλογα, αν και όταν μάθουμε τι θα γράφει αυτό το περιβόητο ΦΕΚ.